Το θέμα των μαθητικών μεταφορών ήταν αυτό που κυριάρχησε στις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του Θοδωρου Μαρκόπουλου και του νέου Προέδρου του Περαστικού Κουτέλ Καβάλας, Κώστα Πανταζή, στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν το πρωί της 5ης στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περαστικού Κουτέλ, αλλά και του Περιφερειακού Συμβούλου Χρήστου Γάκη. Με την ευκαιρία σήμερα να έχουμε μια συνάντηση όχι μόνο εθιμοτυπική αλλά και μια συνάντηση συνεργασίας με τη διοίκηση του Υπεραστικού Κουτέλ Καβάλας. Το Υπεραστικό Κουτέλ Καβάλας είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και την Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Συζητήσαμε λοιπόν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μαθητικές μεταφορές, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των πιο δυσπρόσιτων περιοχών του νομού μας και συζητήσαμε οπωσδήποτε και ενημερώσαμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με έργα υποδομών τα οποία λαμβάνουν χώρα στο οδικό δίκτυο. Η συνάντηση σήμερα, εκτός από εθιμοτυπική, ήταν και ουσίας. Συζητήσαμε κάποια προβλήματα που έχουμε με τα μαθητικά, με τις υποδομές, όπως είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης. Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή, ήτανε πολύ καλή όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω θα συνεχίσει να είναι καλή. Δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής. Θα έχουμε συνεργασία, έχουμε εμπιστοσύνη στον Αντιπεριφερειάρχη, είναι κοντά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας αναφέρθηκε στο ετήσιο συνολικό κόστος μεταφοράς των μαθητών που αγγίζει τα 2.700.000 ευρώ. Αγγίζει τα 2.700.000 ετησίως η μεταφορά των μαθητών, όχι μόνο μέσω του ΚΤΕΛ, αλλά και μέσω του αστικού, μέσω των ταξί και είναι ένα μεγάλο ποσό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό πλέον δεν καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά καλύπτεται τουλάχιστον κατά ένα 25-26% από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε, ακόμη και για ένα τέτοιο σκοπό, τα αφαιρούμε από άλλες δράσεις, από άλλες δραστηριότητες, από άλλα έργα, διότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Αλλά οπωσδήποτε αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας η εξυπηρέτηση των μαθητών και η εξυπηρέτηση των μαθητών που ζουν εκτός πόλεων, προκειμένου να είναι έγκαιρα και με ασφάλεια στα σχολεία τους. Με τη σειρά του, ο νέος πρόεδρος του Περαστικού Κουτέλ Καβάλας τόνισε ότι οι σχέσεις της διοίκησης είναι πολύ καλές με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ότι προσπαθεί να φέρει εις πέρας το σημαντικό έργο που επιτελεί, καθώς όπως τονίζει, οι μέτοχοι αντιμετωπίζουν πολλά καθημερινά προβλήματα και ένα από αυτά είναι και η αύξηση του πετρελαίου. Και η Περιφέρεια δυσκολεύεται και εμείς. Για μας έχουμε κάποιες οφειλές. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλες όσο ήταν παλιά. Θέλω να το πω αυτό. Αλλά επειδή η εποχή είναι πολύ δύσκολη, σαν ΚΤΕΛ, εμείς, σαν Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας, έχουμε κάποιες αδυναμίες τώρα οικονομικές. Και αυτό συζητήσαμε, πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Πρέπει να τονιστεί ότι το διάστημα που διανύουμε επιβατική κίνηση είναι μειωμένη λόγω των εξετάσεων των μαθητών και η διοίκηση προσδοκά την αύξησή της με το τέλος των εξετάσεων. Ενώ τα καλοκαιρινά δρομολόγια ξεκινούν από τις 16 Ιουνίου. Σε αυτή την εποχή είναι πεσμένη κίνηση λόγω εξετάσεων. Είναι λογικό. Περιμένουμε μια αύξηση μετά το τέλος του μήνα. Έχουμε κάνει την προεργασία όλη για τα καλοκαιρινά τα δρομολόγια. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε ελάχιστα κάτω σε εισπράξεις. Έχουμε πρόβλημα με την αύξηση του πετρελαίου. Πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας αυξάνει το κόστος. Πιστεύουμε ότι θα επεξέλθουμε πάλι φέτος.